Μένω ακριβώς απέναντι. Έχουν δει τα μάτια μου πάρα πολλά. Έχω σώσει αρκετόν κόσμο, γίνονται πολλά τροχαία σε καθημερινή βάση και κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους. Γιατί και παρόλο που έγινε δρόμος διπλής κατεύθυνσης, δεν βάζουμε μυαλό και το παίρνουμε όλο στα ίσια. Και δεν ξέρουμε από πού να φυλαχτούμε. Δεξιά, αριστερά, από πάνω, από κάτω. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κυκλικός κόμβος για να σωθούν ζωές. Μόλις τώρα πάλι ένα τροχαίο. Είναι κρίμα από το Θεό χρονιάρες μέρες να γίνονται αυτά τα πράγματα μέσα στα σπίτια μας. Έχει σκοτωθεί κόσμος και έχουν μείνει και πολλοί παράλυτοι εδώ πέρα. Τις προάλλες πάλι, παππούς με δύο εγγόνια μπήκε στο οικόπεδο μέσα. Έπεσε η κολόνα της ΔΕΗ, πέσαν τα σύρματα, έφυγε η φράχτη. Τι θα γίνει επιτέλους? Δεν σωνόμαστε με τίποτα. Δεν έγινε μια εβδομάδα, μπήκαν μέσα στο μαγαζί μας κατευθείαν. Κοιτάγανε να φυλαχτούν ο κόσμος δεξιά, αριστερά και το αυτοκίνητο ήρθε μες στην αυλή του μαγαζιού μας. Επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει. Το εικόνισμα το βλέπετε. Είναι από το παιδί που σκοτώθηκε και δεν έχει τελειωμό. Κι άλλα θα γίνουν.